πράγματος σε μια πολιτική ομάδα συμμετέχει κανένας, με την έννοια ότι για πρώτη φορά τώρα, μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής θα γίνεται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ, για να έρθω να ρίξω στην κάλπη για τις ευρωεκλογές στο ποτάμι, πρέπει να ξέρω ποιο πολιτικό σχέδιο υπερασπίζεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουμε μια ευρωπαϊκή διέξοδο από την κρίση. Αυτό είναι ένα. Εσείς ξέρετε τι θα ψηφίσει ο κόσμος στις 25 Αυγούστου. Πού το γνωρίζετε, Μαΐου. Το γνωρίζετε τι θα πιάσαν οι συσχετισμοί. Φυσικά και πώς θα. Πού το ξέρετε. Φυσικά δηλαδή, όταν γεννηθήκατε, όταν γεννηθήκατε, ξέρατε ότι στις 29 Απριλίου του 2015 θα βρεθείτε εδώ. Όχι, εγώ όμως ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Ότι ο ξέρω ότι ο πολίτης. Σας είπα πριν. Σας είπα πριν. Υπάρχει μια ατζέντα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε, θέλετε να πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Πετάξτε την μπάλα στην κερκίδα. Να δούμε ποιο τη φτάσει. Λοιπόν, σας είπα, υπάρχει μια ατζέντα του 20. Όχι, δεν την πέταγα στην κερκίδα πάντως. Δεν μιλώ για εσάς. Λοιπόν, σας είπα την ατζέντα του 2020. Εμείς θα πάμε να διαπραγματευτούν, θα πούμε τις απόψεις μας και εκείνοι οι εταίροι οι οποίοι θα διασφαλίζουν τα ελληνικά συμφέροντα καλύτερα, με αυτούς θα ενταχθούμε. Είναι σαφές. Και έτσι θα ψηφίσετε για το πρόσωπο. Και αν είναι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, θα πάτε με την ακροδεξιά. Γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Αυτό τώρα είσαστε μια νέα κοπέλα. Είσαστε μια νέα κοπέλα. Αυτά που λέτε, παραπέμπουν στο παρελθόν. Ο κόσμος θα πει αυτό, ούτε εσείς. Αλλά είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτά που λέω, αυτό που λέω, θέλετε να πείτε στον κόσμο να πάνε να ψηφίσουν με την ακροδεξιά. Αυτό, αυτό λέτε. Εσείς λέτε ότι ανάλογα με τις θέσεις που οι οποίες σε συγκεκριμένα θέματα θα υπάρχουν, θα συνταχθείτε με τη συγκεκριμένη ευρωομάδα ή το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και εσείς δηλαδή βγάλατε το συγκρότημα να πάνε να ψηφίσουν με τους ακροδεξιούς. Ποιος είναι ο κύριος Θεοδωράκης σε αυτές τις ημέρες? Τον κύριο Σούλτς, τον κύριο Φερχόστα και τον Σβόμποντα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μόνο και μόνο επειδή σπανίως έχουμε τη δυνατότητα. Όχι, ξέρετε, να σας πω να έρθετε πιο συχνά. Σπανίως έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε εκπρόσωπο του ποταμιού. Οπότε πραγματικά εγώ δράτωμαι τις ευκαιρίες να μου λύσετε κάποιες απορίες. Μία και πάρα πολύ σημαντική είναι η εξής. Αφού τελειώσω τη φράση που ήθελα να πω προηγουμένως, ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτός που θα ρίξει μέσα στην κάλπη δημοκρατική αριστερά ξέρει με ποιο σχέδιο πάμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έρθει να εγκρίνει ή να καταδικάσει. Φυσικά. Πού είναι, σε ποιο site? Στο site του κόμματος. Δεν υπάρχουν. Μέχρι σήμερα το πρωί δεν τις είδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν είναι το εξής. Ότι στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και ας αφήσουμε του πρώτου βαθμού και ας πάμε δευτέρου βαθμού. Που η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον η περιφέρεια της Αττικής. Που εκπροσωπεί σχεδόν το μισό του εκλογικού σώματος. Λοιπόν, με ποιους συμμετέχετε, ποιους υποστηρίζετε, πώς θεωρείτε γενικά στην περιφέρεια, στις περιφέρειες της χώρας, ποιος θεωρείτε ότι έχει το καταλληλότερο σχέδιο σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα πολιτικής? Ένα. Και δεύτερο, εγώ θα ήθελα να μάθω ποια είναι η άποψη του ποταμιού για πολύ σημαντικά ζητήματα. Όπως είναι το πολυνομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Το έχω ανάγκη ως πολίτης για να πάψω να λέω, για να πάψω να λέω ότι το απολιτικ είναι η χειρότερη μορφή λαϊκισμού. Και καλά, δεν είναι. Θέλω να μιλήσω για να καταλάβω πόσο αν είμαστε απολιτικ. Πρώτον, με ρωτήσατε για τις περιφέρειες. Το ΑΕΠ της χώρας ξεκινάει από την περιφέρεια Αττικής που είναι περίπου 24.000 ευρώ το χρόνο, η πιο πλούσια, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, και φτάνει στην αυτή που είναι περίπου 12.500. Η κάθε περιφέρεια λοιπόν, αν με ρωτάτε ποιον θα υποστηρίξω, εγώ έχω μελετήσει όλα τα περιφερειακά σχέδια όλων και των 13 περιφερειών και έχω δει τι δυναμικές έχει για να αυξηθεί το ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει προϊόντα προστέμενης αξίας, θέσεις εργασίας. Αν θέλετε λοιπόν να σας πω, το είναι πολύ ευχαρίστως. Για μένα το κορυφαίο ζήτημα στην επόμενη περίοδο που έχει δέσει η Ατζέντα 2020 για τις περιφέρειες, αφού με ρωτάτε, είναι το εξής. Πώς θα γίνει
ο ακαδημαϊκός πόρος της κάθε περιφέρειας, οικονομικός πόρος ανάπτυξης. Και αυτό το πράγμα δίνει το 35% του ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ. Και ποιος αυτό λοιπόν είναι ο υποψηφίος, δεν το ανοίγουμε όμως άλλο. Πριν τελειώσω, θέλετε να βάλετε. Αφήστε με να τελειώσω το ερώτημά σας. Κύριε Κουρέτα, εγώ θέλω να σας πω κάτι πιο απλό, γιατί μετά θα φύγει και θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω να μιλήσουμε κλείνοντας και για δύο άλλα ζητήματα. Ποια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα που θα έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο, εάν τελικώς ευδοκιμήσει η παρουσία σας εκεί, κύριε Κουρέτα, το ποτάμι? Έχουμε θέσει πέντε προτεραιότητες. Πρώτον, είναι το μεταναστευτικό, να αλλάξει τώρα αυτό το πράγμα, το οποίο δεν προστατεύει καθόλου τη χώρα. Δεύτερον, το θέμα της αλληλείας, να πάμε στο blue growth, το λεγόμενο, στην κοινή γλώσσα της Καλαμπάκας. Ποια είναι η θέση, ποια είναι η θέση? Τα έχουμε βγάλει. Όχι, συγκεκριμένα, είναι για να αλλάξουμε. Η μπλε ανάπτυξη. Όχι, για το μεταναστευτικό, εγώ σας ρωτάω. Για να δούμε πού. Θα μου δώσετε πέντε λεπτά να σας πω. Στα αριστερά, στα δεξιά, στο κέντρο. Να μείνει και λίγο χρόνο. Κάνετε μάλλον επίτηδες για να μην ακούσω αυτό που λέω. Αφήστε τον ολοκληρώσει λίγο, παρακαλώ. Η αλληλεία, τα τοπικά προϊόντα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη των περιφερειών με τα ΕΣΠΑ, με τα ΣΕΣ, τα οποία θέλουμε να τα στηρίξουμε, να ολοκληρωθούν για να μπορέσει να υπάρχει χρηματορροή, γιατί είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα όρο που λέγεται conditionality, δηλαδή αιρεσιμότητες, και αν δεν τα τηρήσουμε δεν θα μπορούμε να ταμείευσουμε τίποτα. Αυτά είναι πρώτη μας προτεραιότητα, πρέπει να φροντίσουμε να τρέξουν για να μπορούν να έχονται χρήματα στη χώρα. Πάντως, τα οποία θα σημαίνουν θέσεις εργασίας, προϊόντα προς θέμενες αξίες και υπηρεσίες. Χαίρομαι πάρα πολύ.